Εκφράζουμε για ακόμη μια φορά την αλληλεγγύη μας στο πολύπαθο Παλαιστινιακό λαό, που εδώ και πολλές δεκαετίες δοκιμάζεται από την Ισραηλινή κατοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Έλληνες πολίτες, βρίσκονται διαχρονικά στην πλευρά των Παλαιστινίων, δίπλα στον πολύχρονο αγώνα για τη δικαίωσή τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ στήριζε και στηρίζει την άμεση επανέναρξη αξιόπιστων συνομιλιών για μια δίκαιη λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, στη βάση δύο βιώσιμων κρατών που θα συμβιώνουν ειρηνικά, με πλήρη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο μόνος δρόμος για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Παλαιστίνη και στην ευρύτερη περιοχή είναι αυτός της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και του αμοιβαίου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ. Αξιότιμε πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Μαρουάν Τουμπάση. Αγαπητέ σύντροφε και αδερφέ Μαρουάν, αγαπητέ Παλαιστινιακέ λαέ, αδελφέ Παλαιστινιακέ λαέ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Μία μέρα δεν φτάνει. Θα έλεγα ούτε και 365 μέρες το χρόνο δεν θα έφταναν για να συμπυκνώσει κανείς τα αισθήματα οργής αλλά και θαυμασμού ταυτόχρονα στον Παλαιστινιακό αγώνα. Ένας αγώνας ανηφορικός για πάνω από 6 δεκαετίες. Έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα να πούμε ότι στην εποχή μας ο αποαμερικάνικος συμπεριαλισμός, οι σιωνιστικές δυνάμεις του Ισραήλ, από κοινού συνεχίζουν να παραβιάζουν και να εντείνουν τον αγώνα τους για να σβήσουν από το χάρτη κάθε έννοια που σχετίζεται με την Παλαιστίνη. Την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την ταυτότητά της, τον ίδιο της το λαό. Σήμερα που παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο, με αυτό το κατάφορο και απαράδεκτο τρόπο, όπου τα υψώματα του Γκολάν, η κοιλάδα του Ιορδάνη, η ανατολική κοιλάδα του Ιορδάνη, όπως και οι καθημερινές παραβιάσεις στον επικισμό και το διώξεμο Παλαιστινιακών οικογενειών από τις πατρογονικές τους θεστίες λαμβάνει χώρα και εντείνεται καθημερινά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το 2015 ψηφίσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου τότε και εγώ ως βουλευτής αλλά και ως αναπληρωτής υπουργός Άμυνας είχα συμβάλει και ήθελα να πιστεύω ότι αυτό το ψήφισμα για την αναγνώριση των δίκαιων ετοιμάτων του ελληνικού λαού από το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα προχωρούσε έμπρακτα σε ορισμένες πολιτικές πράξεις. Δυστυχώς, τα λόγια έμειναν λόγια και τα έργα ακόμα αναμένονται να γίνουν πράξη. Θέλω να διαβεβαιώσω τον Παλαιστινιακό λαό, την πρεσβευτική αρχή εδώ στην Αθήνα, όλες τις παλαιστινιακές οργανώσεις στην Ελλάδα, τις παλαιστινιακές οικογένειες που ζουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τον αραβικό λαό και το αραβικό έθνος, ότι η Παλαιστίνη δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι η ντροπή του ανθρώπινου γένους και του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα. Η Παλαιστίνη δεν είναι απλά ένα ζήτημα ή ένα πρόβλημα. Είναι η ντροπή της ανθρωπότητας. Και πρέπει να κάνουμε τα πάντα, όλοι οι λαοί, όλοι οι ακτιβιστές, οι πολιτικοί, ο απλός λαός, τα κινήματα, οι φοιτητές, η νεολαία, οι γυναικείες οργανώσεις, οι αντιπεριαλιστικές δυνάμεις, οι διεθνιστικές και πατριωτικές δυνάμεις ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, για να στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα, για να είναι νικηφόρος και να μπορέσει πράγματι ο Παλαιστινιακός λαός κάποια στιγμή να γευτεί το δίκαιο και να ζήσει το δίκαιο σε αυτή τη γενιά που είναι τόσο ταλαιπωρημένη και τόσο βασανισμένη. Έως την παντοτική νίκη, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, αγαπητά αδέρφη. Γεια σας. Το Δεκέμβρη του 2015 η Ελληνική Βουλή αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει την ελληνική κυβέρνηση πρώτον να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης και δεύτερον να κάνει τα πάντα από διπλωματική άποψη για να καθίσει το Ισραήλ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή η εξαιρετική απόφαση θα μπορούσε να είναι αποφασιστική σε μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά έμεινε δυστυχώς στα χαρτιά και αντί γι' αυτό εδώ και 2 χρόνια με 2 διαφορετικές διαδοχικές κυβερνήσεις ζούμε μια σημαντική σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ πολιτικά και στρατιωτικά που ούτε θα μπορούσαμε να την είχαμε τότε διανοηθεί υπό την ομπρέλα της Αμερικάνικης Συμφωνίας Στρατηγικής Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας με την Ελλάδα. Σήμερα
ενώνουμε τη φωνή μας με το κίνημα, με το διεθνές κίνημα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, για να πετύσουμε να τερματιστούν τα σχέδια προσάρτησης μεγάλου μέρους της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, καθώς και κάθε πολιτική displace and replace, με βάση την οποία σήμερα γκρεμίζονται μαζικά ακόμα και σχολεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στην Δυτική Όχθη, για να επεκταθούν ακόμα παραπέρα οι παράνομοι εβραϊκοί οικισμοί. Ζητούμε από την Ισραηλινή κυβέρνηση να τερματίσει την πολιτική αποκλεισμού, ακολουθεί εδώ και 13 χρόνια, της Λωρίδας της Γάζας, έτσι ώστε να μπορέσει ανεμπόδιστα να φτάσει ο αναγκαίος προστατευτικός εξοπλισμός και τα άλλα ιατρικά εφόδια στο πλαίσιο της πανδημίας, ώστε να αποφευθεί μια συντριπτική ανθρωπιστική κρίση και η πλήρης κατάρρευση του στοιχειώδους νοσηλευτικού της συστήματος. Παρόλο που ο ελληνικός λαός περνάει πολύ δύσκολα στις συνθήκες αυτής της πανδημίας, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν σας ξεχνάμε. Σας διαβεβαιώνουμε ότι πιστεύουμε βαθιά ότι θα νικήσετε, γιατί μπορεί η αντίπαλή σας να είναι πολύ πιο δυνατή από εσάς πολιτικά και στρατιωτικά. Εσείς όμως έχετε την ηθική υπεροχή που κανένας δεν μπορεί να σας αφαιρέσει, γιατί ο αγώνας σας είναι δίκαιος. Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Παλαιστίνης, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας εκφράζει για άλλη μια φορά την αμέριστη αλληλεγγύη του στο δίκαιο αγώνα του λαού της Παλαιστίνης. Είμαστε πεπισμένοι πως αυτός ο αγώνας μπορεί να βρει τη δικαίωση μέσα από τη συνέχιση της ανυπότακτης πάλης ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, στους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων της περιοχής και με την ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης και δράσης. Το ΚΚΕ καλεί τον εργαζόμενο λαό να ψηφίσει το σημερινό αρνητικό διεθνή συσχετισμό δύναμης και να συνεχίσει ακόμα πιο ενεργά την έκφραση της πολύμορφης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, καταδικάζοντας τα καθημερινά εγκλήματα της Ισραηλινής κατοχής σε βάρος των Παλαιστινίων, για τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής και των συνέπειών της, τη δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και στα σύνορα του 1967 με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του, το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ και την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς φιλίας και αδελφοσύνης με το λαό της Παλαιστίνης, ιδιαίτερα από το 1999, όπου αδελφοποιηθήκαμε με την πόλη της Ιεριχούς, και από τότε μέχρι σήμερα η σημαία της Παλαιστίνης κυματίζει δίπλα από την ελληνική στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναλάβει πλήθος πρωτοβουλειών για την ενίσχυση αυτών των δεσμών και το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει λάβει πολυάριθμα ψηφίσματα σε έκφραση αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Προχωρήσαμε μάλιστα σε μετονομασία οδού της πόλης μας, σε οδό Ιεριχούς, διοργανώσαμε από κοινού δράσεις και εκδηλώσεις και συνεχίζουμε να ανταλλάσσουμε επισκέψεις με τον ίδιο τον πρέσβη του κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, κύριο Μαρουάν Τουμπάση, αλλά και αντιπροσωπείες της πρεσβείας πριν φυσικά τα περιοριστικά μέτρα. Παράλληλα, ο Δήμος Ηλίου ήταν αυτός που ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία δικτύου στήριξης του Παλαιστινιακού ζητήματος το Νοέμβριο του 2017 με σύσσωμη την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού οι προτάσεις του δικτύου εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στο τακτικό συνέδριο στα Ιωάννινα το 2017. Σκοπός του αυτοδιοικητικού δικτύου στήριξης του Παλαιστινιακού ζητήματος είναι να ασκήσει την επιρροή του για την αναγνώριση από την ελληνική κυβέρνηση ενός ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων,
την ειρηνική συνύπαρξη δύο κυρίαρχων δημοκρατικών κρατών χωρίς διαχωριστικά τείχη, με καθορισμένα ασφαλή και αμοιβαία αναγνωρισμένα σύνορα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας. Την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και της φιλίας των λαών. Είναι η ώρα να δοθεί τέλος στα ευκολόγια και να οικοδομηθεί ένα μέλλον ειρήνης, δικαιοσύνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας για τους δύο λαούς. Είναι η ώρα η διεθνής κοινότητα να σταματήσει να προσεύχεται πάνω από μια εθνική πληγή που αιμορραγεί, ελπίζοντας πως έτσι θα σταματήσει το αίμα. Είναι η ώρα κυπριακό και παλαιστινιακό να πάψουν να αποτελούν δύο άλυτα προβλήματα στο βωμό των γεωπολιτικών συμφερόντων. Οι Παλαιστίνοι λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Ο Δήμος Ηλίου θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για δίκαιη και ειρηνική λύση του προβλήματος και κάθε κίνηση που συμβάλλει στην επανέναρξη των συνομιλιών και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της περιοχής. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εκφράζουμε εκ μέρους του πατραϊκού λαού τη διαχρονική και αμέριστη συμπαράστασή μας στο λαό της Παλαιστίνης που εδώ και 72 χρόνια διεξάγει ένα δίκαιο, πολύχρονο και ηρωικό αγώνα. Καταδικάζουμε τα εγκλήματα που πραγματοποιεί σε βάρος του το Ισραήλ, το οποίο έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που τους δίνει αέρα και συμβάλλει στην εγκληματική επιθετικότητά του. Δηλώνουμε ότι θεωρούμε απαράδεκτη τη συμφωνία του αιώνα που παρουσίασε φέτος η κυβέρνηση των ΗΠΑ, γιατί μέσω αυτού γίνεται ένα ακόμα βήμα παραπέρα το Ισραήλ να πετύχει τους στόχους του και να στερηθεί ο Παλαιστινιακός λαός σε αυτά που δικαιούται. Εκφράζουμε τη σταθερή αλληλεγγύη μας στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής και των συνεπειών που έχουμε από αυτή την κατοχή. Είμαστε δίπλα σας, αγωνιζόμαστε κι εμείς και θέλουμε να δούμε ένα ενιαίο ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967. Θέλουμε ο Παλαιστινιακός λαός να είναι νοικοκύρης στον τόπο του, να μπορεί να ανοίξει τα φτερά του, να μπορεί να ζήσει όπως επιθυμεί, γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Είμαστε δίπλα σας, θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε κοντά σας για να έχετε όλα αυτά που δικαιούστε. Με αφορμή τη σημερινή διεθνή μέρα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, δηλώνουμε ξανά τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα του, που συνεχίζεται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες αποκλεισμών εδώ και 73 χρόνια. Σε αυτό το δίκαιο αγώνα για ελευθερία, ανεξαρτησία και δικαιοσύνη, ο Δήμος Φαλανδρίου θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους Παλαιστίνιους αδελφούς μας. Από τη θέση του αναλυτή, με μακρά εμπειρία στην ευρύτερη περιοχή των μεγάλων προκλήσεων, θα επιθυμούσα να υπογραμμίσω. Ο παγκόσμιος εορτασμός της ημέρας αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό σηματοδοτεί το κοινό ενδιαφέρον για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σπουδαίων γεγονότων. Οι προκλήσεις πρέπει να παραμερίζονται με συνεργασία, είτε αφορούν στην πανδημία, είτε στις ένοπλες απειλές που βιάζουν τον ανθρωπισμό και την καλή γειτονία. Οι αλληλέγγυες δράσεις δεν έχουν καταγγελτικό χαρακτήρα. Ενδυναμώνουν τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, εξασφαλίζουν αμοιβαίο σεβασμό, αναγνωρίζουν την κυριαρχία των κρατών, προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεριμνούν για τα δικαιώματα μειονοτήτων και πλειοψηφιών, ώστε όλοι να εκφράζονται ελεύθερα και ισόνομα. Με αλληλεγγύη τα έθνη εξασφαλίζουν τη συμβίωσή τους, αποτρέποντας μια νέα παγκόσμια σύραξη,
χωρίς όμως ακόμη να εξαφανίζουν περιφερειακούς ανταγωνισμούς που απειλούν τη διεθνή σταθερότητα και ειρήνη. Οι λαοί και τα κράτη προσβλέπουν στο δικαίωμα, στη ζωή και στην ασφαλή διαβίωση όλων. Αμετακίνητη απόφασή μας και ο απόλυτος σεβασμός στην κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας που αποτελεί την πολιτισμική μας φραγίδα. Αυτή την Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης αποκηρύσσεται οποιαδήποτε απειλή σε μνημεία και εμβληματικά προσκυνήματα ή μετατροπή αυτών σε χώρους προσευχής άλλης θρησκείας, όπως πρόσφατα δυστυχώς συνέβη με την Αγία Σοφία. Η αλληλεγγύη στα πλαίσια του ΟΗΕ υπογραμμίζει την προσήλωση όλων στις απόψεις, τις αποφάσεις και τα ψηφίσματά του για το ειρηνικό μας μέλλον. Η Μέση Ανατολή μπορεί να γίνει μια ζώνη σταθερότητας και ευημερίας, η Μεσόγειος μπορεί να γίνει μια θάλασσα ειρήνης. Προϋπόθεση είναι να επιληθεί το Παλαιστινιακό, δηλαδή να εφαρμοστούν κατά γράμμα όλες οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών που προβλέπουν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και δικαίωμα επιστροφής όλων των προσφύγων. Ο ελληνικός λαός είναι αλληλέγγυος με το λαό της Παλαιστίνης ενάντια στην καταπίεση, στην κατοχή για ένα μέλλον με ελευθερία, με ειρήνη, με κοινωνική δικαιοσύνη. Η Παλαιστίνη χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Είναι ένας λαός που αγωνίζεται, αντιστέκεται, πέφτει και ξανασηκώνεται. Το αίτημά του για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι και δικό μας αίτημα. Ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας έχει σταθεί στο πλάι του λαού της Παλαιστίνης. Δεν είναι λίγες οι εκδόσεις με σημείο αναφοράς στον αγώνα του. Ωστόσο αυτό δεν οφείλεται κυρίως στην προοδευτική ταυτότητα της ελληνικής διανόησης, αλλά στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Παλαιστινιακός λαός εδώ και πάνω από 70 χρόνια γράφει το δικό του έπος, το δικό του μυθιστόρημα, ένα συγκλονιστικό έργο εν προόδο που εξέτει την Ισραηλινή καταπίεση με απαράμιλες πράξεις ηρωισμού και θυσίας. Αποκλεινόμαστε και σας στηρίζουμε. 29 Νοεμβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα για την αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Σκεφτείτε λίγο πώς έχει η κατάσταση. Εδώ και ένα χρόνο περίπου με την καραντίνα είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε αναφορά που πάμε να δεχόμαστε μια ελαφριά, ας πούμε, καταστολή. Ο λαός της Παλαιστίνης εδώ και δεκαετίες δέχεται μια στιγνή καταστολή, έναν απίστευτο έλεγχο και μια γενοκτονία που συμβαίνει από τις δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες κατέχουν τις περιοχές που κατέχουν. Αυτό γίνεται με συμπαράσταση των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Όλοι οι θεσμοί ουσιαστικά μεγάλοι χτυπάνε την Παλαιστίνη. Το μόνο που έχουν η Παλαιστίνη είναι ο λαός. Όλος ο λαός, όλου του κόσμου. Οι απλοί άνθρωποι όπως είμαστε εγώ και εσείς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας έμπρακτα όπως μπορεί ο καθένας. Το Ισραήλ εφαρμόζει ένα ρατσιστικό καθεστώς φιλετικών διακρίσεων απέναντι στους Παλαιστίνιους, όμοιο με το καθεστώς του απαρχάιντ της Νότιας Αφρικής. Είναι χρέος κάθε δημοκράτη να παλέψει για την ανατροπή της Ισραηλινής κατοχής και την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ. Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, χαιρετίζει τον ανηρήνευτο αγώνα του για μια πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη, κυρίαρχη, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η φετινή επέτειος βρίσκει τον Παλαιστινιακό λαό σε ακόμα πιο δεινή θέση εξαιτίας της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θύματα τους λαούς της γης και μοναδικούς κερδισμένους τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για την εφαρμογή στην πράξη του σχεδίου «Ειρήνη για ευημερία» και για προσάρτηση Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, καθώς και για να προωθήσουν διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στο Ισραήλ και χώρες της επιρροής τους. Την ίδια στιγμή
η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τα τεκτενόμενα χωρίς να διαμαρτύρεται, χωρίς τις συνηθισμένες τις επαιτειακές καταδίκες της Ισραηλινής βαρβαρότητας. Τεράστιες ευθύνες έχουν και οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά. Κλείνουν κάθε είδους στρατιωτικές και εμπορικές συμφωνίες με το Ισραήλ και περιφρονούν την ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Η ειρήνη και η ασφάλεια δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από το Ισραήλ, κράτος συνώνυμο της παρανομίας, της αδικίας, της επιθετικότητας, του επεκτατισμού. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, άλλοτε στη λωρίδα της Γάζας και άλλοτε σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, καθώς και οι αρπαγές παλαιστινιακών εδαφών, αλλά και οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού, είναι καθημερινά φαινόμενα. Η ΕΕΔΑ θα συνεχίσει να απαιτεί να γίνει σεβαστή η επιθυμία του ελληνικού λαού για την προστασία της ειρήνης στην περιοχή, μακριά από ιμπεριαλιστικά σχέδια και πολέμους που σπέρνουν το θάνατο, την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Ένας λαός ξεριζωμένος, ένας λαός χωρίς πατρίδα, ένας λαός καταπιεσμένος από κατοχικές δυνάμεις. Ένας λαός προσωποποίησε κατά της ιμπεριαλιστικής πολιτικής που ενέπνευσε τη διεθνή αλληλεγγύη. Αυτή είναι η σύγχρονη ιστορία της Παλαιστίνης από το 1948, όταν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους. Έκτοτε η ιστορία έχει γραφτεί με ανθρώπινο πόνο, με δυστυχία και με αίμα. Μόνη λύση είναι η λύση 2 κρατών, με ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 και αποχώρηση των επίκων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Καλή δύναμη μέχρι να κερδίσει το δίκαιο. Έφυγε. Ο λαός μας γνωρίζει καλά τι θα πει αδικία. Μετά από 10 χρόνια μνημονίων και με την υποχρέωση της αποπληρωμής των δανείων αλλά και τον εγκλωβισμό της σε σχέση υποτέλειας με το συγκεκριμένο μπλοκ δυνάμεων στο οποίο βρίσκεται δεμένη, γνωρίζει καλά πόσο η τύχη των απλών ανθρώπων δεν μπορεί να βρει δικαίωση μέσα σε αυτό το συσχετισμό δυνάμεων. Ο λαός μας γι' αυτό γνωρίζει καλά τι θα πει Παλαιστίνη, τι θα πει βαθιά ανοιχτή πληγή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη και θα είναι πάντα αλληλέγγυος με το λαό της και θα διεκδικεί μαζί του δικαιοσύνη, ειρήνη και δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Οι Εβραίοι υπήρξαν θύματα του πιο ιδεχθούς εγκλήματος της σύγχρονης ιστορίας, του Ολοκαυτώματος. Το να επικαλείται κανείς όμως αυτές τις μνήμες, προκειμένου να αποσιωπήσει κάθε κριτική και να διαπράξει με τη σειρά του εγκλήματα εις βάρος ενός άλλου λαού, είναι έγκλημα διπλό. Έγκλημα εναντίον της Παλαιστίνης και εναντίον της ιστορικής μνήμης. Λευτεριά στο λαό της Παλαιστίνης. Η αλληλεγγύη μας προς τον Παλαιστινιακό λαό είναι αναγκαία σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Ο Ισραηλινός στρατός κατοχής έχει επιβάλει ένα ιδεότυπο apartheid. Ο Παλαιστινιακός λαός στερείται και τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχει πρόσβαση σε τροφή, σε νερό. Δεν μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα ούτε μέσα στην ίδια του την πόλη. Τα σπίτια τους, οι περιουσίες τους, ανά πάσα ώρα και στιγμή, χάνονται και γίνονται ιδιοκτησία των έπικων με τη δύναμη των όπλων του στρατού κατοχής. Ο ελληνικός λαός οφείλει και πρέπει να στηρίξει τον αγώνα των Παλαιστινίων για ελευθερία, για ένα δικό του κράτος που πάει μέχρι τουλάχιστον στη Συμφωνία του Όσλο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό κατά της Ισραηλινής κατοχής. Είμαι Παλαιστίνιος και ονειρεύομαι μια ελεύθερη πατρίδα. Είμαι γιατρός που σπούδασα στην Ελλάδα, σε αυτή τη φιλόξενη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και δίδαξε θεμελιώδες ανθρώπινες αξίες. Είμαι υπερήφανος που ζω και εργάζομαι πολλές δεκαετίες ανάμεσα σε καλούς και δίκαιους ανθρώπους, τους οποίους τιμώ με τη στάση ζωής μου και με το λειτουργήμά μου όλα αυτά τα χρόνια. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους Έλληνες αδελφούς μας για την αμέριστη και πολύχρονη συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αγώνα του λαού μας για την ίδρυση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Εκεί όπου τα παιδιά θα μεγαλώνουν χωρίς το φόβο του θανάτου. Εκεί που θα ανθίζουν οι ιδέες, η πρόοδος και η ειρήνη.
Σε αυτόν τον αγώνα που συνεχίζετε σας θέλουμε κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Θα παλέψουμε κάποτε να σταματήσουμε τον υπεριαλισμό, δηλαδή τη χειρότερη έκδοση του καπιταλισμού. Θα σηκωθούμε κάποτε από τις καρέκλες και τους καναπέδες μας ή θα εκτονώνουμε την οργή μας στα βιντεάκια αλληλεγγύης. Θα βγούμε από τα σπίτια όταν θα τελειώσει αυτή η πραγματική αλλά και άλλο τόσο βολική πανδημία που μας κρατάει έγκλειστους, άρα ανενεργούς. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη εκφράζει για άλλη μια φορά τη αλληλεγγύη της στον ορυκά αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό για την άμεση αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής, την κατάργηση των επικισμών, την επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους, την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές. Καταδικάζουμε την απαράδεκτη πολιτική των ΗΠΑ και του Ισραήλ με την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, τις προσαρτήσεις εδαφών και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού και του Παλαιστινιακού κράτους. Καταλογίζουμε επίσης τεράστιες ευθύνες τις ελληνικές κυβερνήσεις και τα ελληνικά κόμματα που έχουν αναγορεύσει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ σε στρατηγικό σύμμαχο της χώρας και αναβαθμίζουν τις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Απαιτούμε την άμεση υλοποίηση της απόφασης της Ελληνικής Βουλής, την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του Δεκέμβρη του 2015 για την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Στην Παλαιστίνη υλοποιείται μια πολιτική apartheid. Ένα ιστορικός λαός της περιοχής και ένας αδερφικός προς τον ελληνικό λαό, λαός, υφίσταται την πραγματικότητα των φυλακίσεων, των βασανιστήριων, της στέρησης των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ακόμη και της εθνοκάθαρσης. Είναι υποχρέωσή μας, ως λαού που έχει υποφέρει και ως λαού που κινδυνεύει ακόμη και σήμερα από τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και από επιθετικές συμπεριφορές, να στεκόμαστε ολόψυχα στην πλευρά των Παλαιστινίων αδερφών μας. Η νίκη του Παλαιστινιακού λαού θα είναι μια νίκη για όλους τους ελεύθερους λαούς του κόσμου και μια εγγύηση ειρήνης και ασφάλειας στην τόσο πολύπαθη περιοχή μας. 73 χρόνια πριν, η Γενική Σύνελευση του ΟΗΕ αποφάσισε ότι στην περιοχή της Παλαιστίνης θα δημιουργηθούν δύο κράτη. 73 χρόνια μετά, υπάρχει μόνο ένα κράτος, το οποίο έχει καταλάβει το χώρο από το 1967 και μετά. Εδώ λοιπόν και 53 χρόνια, η λωρίδα αυτή της Γάζας παραμένει πάνω στην πληγή, έχει κακοφορμήσει. Είναι καιρός να σηκωθεί και η πληγή να επιβληθεί. Πριν από μερικά χρόνια, ο Ντιέγκο Μαραντόνα που μας άφησε πρόσφατα είχε δηλώσει ότι στην καρδιά του είναι Παλαιστίνιος. Και αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια πολιτική δήλωση για ένα φλέγον διεθνές ζήτημα. Είναι τρόπος ζωής, γιατί σε όλο τον κόσμο το να λες «Είμαι Παλαιστίνιος» σημαίνει κάποια πολύ απλά πράγματα. Σημαίνει καταρχήν ότι έχεις το δίκιο με το μέρος σου, αλλά είσαι ο αδικημένος της ιστορίας, γιατί έχεις απέναντί σου τις ισχυρότερες δυνάμεις και τους στρατούς όλου του κόσμου. Σημαίνει όμως ταυτόχρονα ότι δεν υποτάσσεσαι ποτέ και γι' αυτό είσαι ένα πρότυπο αντίστασης εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Λέμε λοιπόν όλοι ότι είμαστε στην καρδιά μας Παλαιστίνοι και εννοούμε κάτι πολύ απλό. Ότι ζητάμε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Παλαιστινιακό λαό. Από την Αθήνα στέλνουμε την αγάπη μας και τη στήριξή μας στον αγωνιζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Απαιτούμε από το κράτος του Ισραήλ να σταματήσει τις σφαγές των αμάχων, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό τον ατέρμονο κύκλο της καταστροφής.